κύριε Γερολυμάτου, πόσα χρόνια γνωρίσατε τη Ρίτα Σακελαρίου και κατά πόσο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα σας? Έπαιξε καθοριστικό ρόλο πρώτα. Ξεκίνησα όταν ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία. Είχα την τιμή και τη χαρά να δουλέψω μαζί της. Έμαθα πολλά πράγματα δίπλα της, έμαθα να τραγουδά λαϊκό τραγούδι και με επηρέασε πάρα πολύ το γεγονός ότι η συνεργασία μου μαζί με τη συγχωρημένη τη Ρίτα ήταν καθοριστική, διότι έμαθα να είμαι πιο λαϊκός και πιο αυθεντικός στην ερμηνεία μου στο λαϊκό τραγούδι, δηλαδή μου βοήθησε πολύ σε αυτό. Πώς ήταν σαν συνεργάτης και πώς σαν φίλοι, για πείτε μου. Ήταν πάρα πολύ καλή φίλη, ήταν πάρα πολύ ηλικιά σαν συνεργάτης, ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος και πολύ έτσι δύσκολα περνούν τέτοιοι άνθρωποι στη δική μας δουλειά. Θέλω να μου πείτε αν θυμάστε κάποιο περιστατικό που να έχει συμβεί, να έχει χιούμορ, να έχει... Είχαν συμβεί πολλά, γιατί με τη Ρίτα είχαμε πάντα έτσι καλαμπούρι, γενικά γελάγαμε. Ήταν πολύ εύθυμος χαρακτήρας, λένε όλοι. Είχαμε πάρα πολλά, πάρα πολλές φορές τραγουδούσαμε, ξέρω εγώ, και μου έκανε γκριμάτσες και γέλαγα εγώ, ας πούμε, τέτοια πράγματα, ναι, γενικά ήταν καλαμπούρι, πολύ. Τι να πρωτοθυμηθείς, ήταν ένας χαρούμενος και ζωντανός άνθρωπος. Που σας λέω πάλι, σπανίζει το φαινόμενο αυτό στη δική μας τη δουλειά να βγουν τέτοιοι άνθρωποι. Και βοήθησε πολύ τα νέα παιδιά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, πάρα πολύ ο κόσμος έχει βοηθήσει και πολλοί τραγουδιστές οφείλουν σήμερα την παρουσία τους καθαρά στη Ρίτα Σακελαρίου. Ψυχή, που με την αγνότητά της, την αγνότητα της καρδιάς της, μας έκανε να μην την ξεχάσουμε ποτέ και να τη λατρεύουμε. Αυτό έχω να πω. Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι εδώ απόψε. Δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε κέντρο. Έχουμε κάνει εμφανίσεις όχι σε κέντρο κάθε βράδυ, όμως την αγαπούσα πάρα πολύ και θέλω να πω ότι έχω πάρει πάρα πολλά από αυτήν. Έχω διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εφαρμόζω στην πορεία μου μέχρι τώρα, αλλά και στη μετέπειτα πορεία μου. Είχε ήθος, αγνή ψυχή και είχε μία αυθεντικότητα που τη χαρακτήριζε και θα ήταν, θα έλεγα, παράδειγμα προς μίμηση. Κύριε νομικέ, πείτε μου, τι θυμάστε από τη Ρίτα Σακελαρίου? Ήρθα και εγώ με τη σειρά μου να δώσω ένα φορό τιμή σε αυτή τη μεγάλη καλλιτέχνηδα, την καπετάνισσα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν αρκετές φορές. Με είχε βοηθήσει στα πρώτα μου βήματα και πάντα θα νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτή. Γι' αυτό άλλωστε είμαι και εδώ απόψε. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για την ξέχαστη Ρίτα Σακελαρίου που τιμάμε απόψε. Πρώτα απ' όλα,
δεν υπήρχε περίπτωση να με καλέσουν σε μια εκδήλωση για τη μεγάλη Ρίτα, την αθάνατη Ρίτα Σακελαρίου, και να μην είμαι. Νομίζω με αυτά τα δύο λόγια τα λέω όλα. Ο τελευταίος δίσκος της Ρίτας Σακελαρίου, «Να κρατάμε επαφή», γράφτηκε από τον μουσικό και στιχουργό Γρηγόρη Μακρίδη. Γρηγόρη, θέλω να μου πεις πόσα χρόνια την ξέρεις, την ήξερες τη Ρίτα Σακελαρίου και πώς ήταν η συνεργασία σου μαζί της. Την ήξερα 12 χρόνια και ήταν ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου όλη, δηλαδή στην καλλιτεχνική μου πορεία. Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος. Το «Να κρατάμε επαφή», όλα τα τραγούδια σε στίχο και μουσική είναι δικά σου, έτσι? Ναι, όλα, όλα. Για πες μου, πώς ήταν η συνεργασία σας αυτή, πώς ήταν σαν συνεργάτης και πώς σαν φίλοι? Η Ρίτα ήταν ένα μεγάλο μωρό, ένα μεγάλο μωρό. Έτσι ακριβώς, μας αγάπαγε όλους πάρα πολύ, και εμένα και το Γιάννη το Ρώτα. Εγώ από το Γιάννη δηλαδή την γνώρισα όταν ήμουν παιδάκι, 18 χρονών. Και μας αγάπαγε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε κόντρες ούτε τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχαν τέτοια για τη Ρίτα. Ήταν άνθρωπος γνήσιος. Δεν θέλω τίποτα να αλλάξω. Αν δεν θέλω κάτι να σκεφτώ. Και τα μάτια της να βγάζω. Όλο το καλοκαίρι σας ταλαιπωρήσαμε, όλο το καλοκαίρι.